Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι η Τζάνα Χριστοφόρου και είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλα στην εκπομπή Infotainment. Για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί για να συζητήσουμε πολλά θέματα από όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά να σας πω, καλή τσικνοπέμπτη να έχετε όλοι. Αν δεν έχετε τσικνήσει ακόμα, είναι ευκαιρία το βράδυ να βρεθείτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα έτσι και να ψήσετε τα κρέατά σας και να φάτε να περάσετε όμορφα. Έρχονται και οι παρελάσεις τώρα το Σαββατοκύριακο, κυρίως την Κυριακή, με το μεγάλο καναβάλι της Πάτρας, του Μοσχάτου, στο Ρέθυμνο και στην Ξάνθη. Ας πάμε όμως τώρα στα δικά μας και να ξεκινήσουμε με τις συλλήψεις που έχουν γίνει για λαθρεμπόριο καυσίμων. Εδώ και δύο μέρες, σε μία μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για λαθρεμπόριο καυσίμων, κακουργηματική απάτη σε βάρος ναυτιλιακών εταιριών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ενεργητική και παθητική δωροδοκία και κατάχρηση εξουσίας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ έχουν γίνει 30 προσαγωγές. Ένας εκ των συλληφθέντων είναι ο πρόεδρος της εταιρείας πετρελοειδών ΕΤΕΚΑ και πρόεδρος της ΠΑΕ Ατρόμητος, ο Γιώργος Πανός. Επιπλέον, έχουν συλληφθεί υπάλληλοι της ΕΤΕΚΑ καθώς και δύο εργαζόμενοι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Οι τελευταίοι φέρονται να ενημέρωναν τα μέλη του κυκλώματος σε όποια πρατήρια επρόκειτο να γίνουν έλεγχοι ποιότητα στα καύσιμα. Οι έρευνες επικεντρώνονται στις περιοχές της Ελευσίνας, του Ασπροπύργου και του Περάματος και αφορούν, σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιοκτήτες πρατηρίων, παράγοντες εταιριών διακίνησης πετρελαίου κτλ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση φέρονται να βάφτιζαν το ναυτιλιακό πετρέλαιο ως πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, καθώς είναι γνωστό πως το πρώτο έχει πολύ χαμηλότερους δασμούς από τα υπόλοιπα είδη πετρελαιοειδών. Χθες, λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, μεταφέρθηκε στον Εισαγγελέα Πειραιά ο πρόεδρος της εταιρείας πετρελοειδών ΕΤΕΚΑ, ο κύριος Γιώργος Πανός, για την υπόθεση της λαθρεμπορίας καυσίμων. Όπως σας είπα και πριν, έχουν ήδη συλληφθεί 13 άτομα. Και μέσα στο zoogla.gr μπορείτε να δείτε και τα σχετικά βίντεο από την προσαγωγή του κυρίου Σπανού και των υπόλοιπων συλληφθέντων στον Εισαγγελέα. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα που τις τελευταίες μέρες έτσι μας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα και αναφέρομαι στην αμαρτωλή νοικίο που έπαιρνε προγράμματα και χρήματα από το δημόσιο με σκοπό να κάνει αποναρκοθέτηση σε τρίτες χώρες. Ένας δημοσιογράφος λοιπόν, η σύζυγός του, ο μυστικός σύμβουλος του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, δύο εν ενεργεί ανώτατοι διπλωμάτες και συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορούνται για μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις απάτης κατά του δημοσίου, όπως είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Ο ασκός του Αιώλου έχει ανοίξει εδώ και καιρό για τις αμαρτωλές ΜΚΟ, ωστόσο η παρούσα υπόθεση παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς πρωταγωνιστές είναι πρόσωπα υπεράνω υποψίας, με πλούσιο παρελθόν που διατηρούσαν παραδοσιακά ισχυρές πολιτικές φιλίες. Η ζημία εις βάρος του ελληνικού δημοσίου είχαμε πει ότι ήταν περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειωθεί ότι ο ηθήνων νους και πρόεδρος της ΜΚΟ Διεθνές Κέντρο Αποναρκοθέτησης και δημοσιογράφος Κώστας Τζεβελέκος έχει ήδη προφυλακιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες του zoogla.gr, ασκήθηκαν διώξεις σε βάρος του Κώστα Τζεβελέκου, που ήταν ο πρόεδρος της ΜΚΟ, της Μαρίας Μακρινιώτη, σύζυγος του Προέδρου, του Άλεξ Ρόντου, που ήταν ο μυστικός σύμβουλος του κυρίου Παπανδρέου, του Νικόλαου Μπάζα, που είναι πρέσβης στο Σουδάν, του Νικολάου Τσαμαδού, πρέσβη στο Τόκιο, και κατά τριών συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι την επίμαχη χρονική περίοδο, το 2000 με το 2004, όπου δρούσε η ΜΚΟ, υπηρετούσα στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΚΟ, που σχηματίστηκε το 2000, συμμετείχε ως Αντιπρόεδρος ο Δημήτριος Κανέλης και ως Γενικός Γραμματέας ο Θόδωρος Μακρινιώτης. Οι δράστες που κατηγορούνται για διάπραξη κακουργημάτων και νομιμοποίηση εσόδων από έκνομες δραστηριότητες είχαν δημιουργήσει ως βιτρίνα μη κυβερνητική οργάνωση μέχρι της οποίας λάμβαναν παράνομες επιχορηγήσεις για προγράμματα από ναρκοθέτηση σε τρίτες χώρες. Έχουν φτιάξει όμως και βίλες, όπως βλέπετε και στις εικόνες σας, με αυτό το δημόσιο χρήμα. Στο μικροσκόπιο του ρεπορτάζ μπαίνει το ζεύγος Τζεβελέκου Μακρινιώτη, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες πάντα διήγει πολυτελή βίο και απέκτησε περιουσία, η οποία δεν δικαιολογείται από τους μισθούς του.
Οι δύο κατηγορούμενοι ζούσαν σαν μαχαραγιάδες, μπορούμε να πούμε, διατηρούσαν πολυτελεία ακίνητα σε Αθήνα και Ρόδο, διέμεναν σε μεζονέτα στα Βρυλίσια με μηνιαίο ενίκιο 5.000 ευρώ και είχαν επιλέξει για τις μετακινήσεις τους ένα υπερπολυτελές τζιπ. Τα τελευταία χρόνια τα ίχνη τους είχαν χαθεί και από ψήθυρους οι αρχές τους εντόπισαν στην Κύπρο. Την περίοδο 2000-2004, ο δημοσιογράφος της πράσινης εφημερίδας Εξόρμηση μεσουρανούσε. Έκλεινε deal με το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου ήταν επικεφαλής ο κ. Γιώργος Παπανδρέου, ενώ παράλληλα η σύζυγός του υπηρετούσε το Υπουργείο Τουρισμού για να αποσταλεί λίγο αργότερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, από όπου και πήρε τη σύνταξή της. Ο Κώστας Τζεβελέκος διέμενε στη Ρόδο τα τελευταία 9 χρόνια και διέθετε υπερπολυτελή βίλα στους πρόποδες του Φιλερίμου, η αξία της οποίας υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 800.000 ευρώ, καθώς επίσης και ένα ακόμα διαμέρισμα στην πόλη της Ρόδου. Ο ίδιος κυκλοφορούσε μόλις ήρθε στη Ρόδο με πολυτελή αυτοκίνητο λιμουζίνα, διέθετε προσωπική φρουρά, διέδιδε στις επαφές του ότι ήταν προσωπικός φίλος του Γιώργου Παπανδρέου και μάλιστα υποστήριζε ότι τον είχε φιλοξενήσει κατά καιρούς και στο σπίτι αυτό. Η βίλα του στην Ιαλισσό Ρόδου διέθετε επίσης εκτός από πανάκριβα συστήματα φύλαξης, κάμερες και ειδικά ραντάρ εντοπισμού επισκεπτών στην αυλή και ένα ειδικό κουβούκλιο με αλεξίσφαιρα τζάμια για τη φρουρά που κάποτε μπορούσε να πληρώνει για να το φυλάει. Ο Άλεξ Ρόντος είναι ένα πολύ γνωστό όνομα στο διπλωματικό σώμα, στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου, παραμένει εν ενεργεία διπλωμάτης του Υπουργείου Εξωτερικών και εντεταλμένος σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κέρας της Αφρικής, ο οποίος επίσης εμπλέκεται στην υπόθεση. Τι έχουν δείξει όμως τώρα οι έρευνες της αστυνομίας? Η έρευνα της υποδιεύθυνσης οικονομικής αστυνομίας, η οποία ξεπέρασε τους 20 μήνες, αφορά στο χρονικό διάστημα αυτό που προείπαμε, κατά το οποίο η συγκεκριμένη ΜΚΙΟ χρηματοδοτήθηκε από κονδύλια του ελληνικού δημοσίου και ειδικότερα από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών για την πραγματοποίηση 8 προγραμμάτων αποναρκοθέτηση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στο Λίβανο και στο Ιράκ. Η εκτεταμένη διερεύνηση των οικονομικών στοιχείων, καθώς και οι συντονισμένες έρευνες σε σπίτια και έδρες εταιρικών σχημάτων ιδιοκτησίας του Προέδρου της ΜΚΙΟ σε Ελλάδα και Κύπρο, σε συνεργασία με τις κυπριακές αρχές, οδήγησαν την αστυνομία στο να εντοπίσει Λαβράκη. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το σύνολο της χρηματοδότησης εκταμιεύτηκε παράνομα, καθώς δεν πληρούνταν οι αναγκαίες προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο, μόνο σε περιπτώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας προβλέπεται χρηματοδότηση που να καλύπτει το 100% του προγράμματος. Ωστόσο, με βάση τις σχετικές συμβάσεις προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας, το ποσό θα κάλυπτε το 75% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος, ενώ το υπόλοιπο 25% θα έπρεπε να προέρχεται από συμμετοχή της ΜΚΙΟ, τουλάχιστον 15% ως ιδία συνεισφορά σε είδος ή σε χρήμα και από τρίτες πηγές, όπως είναι οι χορηγίες και οι δωρεές. Για να συγκαλυφθεί η ελληματική αυτή συμμετοχή της ΜΚΙΟ, επινοήθηκε τέχνασμα εικονικών δωρεών. Ειδικότερα οι αλλοδαποί εργαζόμενοι στα προγράμματα αποναρκοθέτησης, όπως για παράδειγμα ναρκαλιευτές, εμφανίζονταν να επιστρέφουν στη ΜΚΙΟ επί τη μορφή δωρεάς το 20-30% των φερόμενων αποδοχών τους, τις οποίες η ΜΚΙΟ δεν καταχωρούσε ως όφιλες στα σχετικά βιβλία που τηρούσε, αλλά αντίθετα τις παρουσίαζε ως ίδια συμμετοχή, εξασφαλίζοντας έτσι περαιτέρω χρηματοδότηση. Εκτός από την παραπάνω ιδιότυπη μεθοδολογία, ουσιαστικά ανακύκλησης του δημοσίου χρήματος, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, δεν εφαρμόστηκαν επιπλέον διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τη χρηματοδότηση των ΜΚΙΟ. Συγκεκριμένα, δεν ζητήθηκε ως επιβαλόταν σε καμία περίπτωση από ναρκοθέτηση στις χώρες εκτέλεσης των προγραμμάτων η έγκριση της οικίας ελληνικής πρεσβείας σχετικά με τη σκοπιμότητα υλοποίησης. Οι καταβολές χρηματοδότησης πραγματοποιούνταν ενώ δεν υποβάλλονταν εκθέσεις προόδου, γίνονταν δεκτά παραστατικά στην αραβική ή τη σέρβικη γλώσσα χωρίς να υπάρχει ελληνική μετάφραση, δεν πιστοποιούνταν οι υλοποίησεις των προγραμμάτων από τις οικίες ελληνικές πρεσβείες, ενώ κάποιες φορές μάλιστα η εκτέλεση τελείωσε σε άγνοια των διπλωματών. Ο έλεγχος των παραστατικών που υποβαλλόταν από τη ΜΚΙΟ από τη μεριά της αρμόδιας διεύθυνσης της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών ήταν ανύπαρκτος. Να σας πω εδώ πέρα ότι η αγωγή κακοδικίας κατά εισαγγελέα είχε καταθέσει ο κ. Τζεβελέκος στο παρελθόν και με την οποία διεκδικούσε χρηματική αποζημίωση ύψους 300.000 ευρώ. Το ζητούσε από τον πρώην εισαγγελέα πλημελιωδικών Ρόδου, τον κύριο Γεώργιο Οικονόμου, και είχε ασκήσει ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου κακοδικίας την 6η Σεπτεμβρίου του 2004 ο προσωρινά κρατούμενος πρόεδρος της ΜΚΙΟ. Όπως αποκαλύπτει
η εφημερίδα Δημοκρατική στην οικία του κατηγορούμενου στην Ιάλισσο. Είχε διενεργηθεί έρευνα παρουσία του Οσάνου Εισαγγελέα, του πρώην διοικητή της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, του κυρίου Βλάση και δύο αστυνομικών, μετά από καταγγελία ιδιοκτήτριας παιδικού σταθμού που τον έφερε να κατέχει πιστόλι. Όπως υποστήριξε η καταγγέλουσα, τον πιστόλι το είχε δει σε επίσκεψη του κυρίου Τζεβελέκου στο σταθμό με τη σύζυγό του, το παιδί του και ένα ακόμα άτομο. Έτσι ενημέρωσε τον εισαγγελέα που αποφάσισε να διενεργήσει κατοίκον έρευνα. Η αγωγή του κυρίου Τζεβελέκου κατά του εισαγγελικού λειτουργού έκλεισε την 1η Απριλίου του 2005 με σύμφωνο συμβιβασμό. Ο εισαγγελέας κ. Οικονόμου είχε δηλώσει ότι δεν είχε καμία πρόθεση να μειώσει την τιμή και την υπόλοιψη του δημοσιογράφου και ότι ενήργησε την κατοίκον έρευνα βάσει προφορικών καταγγελιών τρίτων που αποδείχτηκαν ανακριβείς. Περιμένουμε να δούμε έτσι ποιες θα είναι οι εξελίξεις για αυτή την αμαρτωλή ΜΚΟ και τους ανθρώπους που έχουν συλληφθεί. Να σας πω εδώ πέρα ότι σε κάθε ΜΚΟ, κάθε φορά που είναι να εκταμιευτεί μία δόση για να πληρωθούν κάποια προγράμματα και κατ' επέκταση και οι εργαζόμενοι που φέρουν εις πέρας αυτά τα προγράμματα, πρέπει να υπάρχουν κάποια παραστατικά. Τώρα, αυτά τα παραστατικά είναι φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, μη λύσιμη πτώχευση και ό,τι άλλο χαρτί δίνει το πρωτοδικείο, καθώς και το εκάστοτε τιμολόγιο και όλα τα παραστατικά που να δείχνουν ακριβώς το ποσό που έχει πληρώσει η ΜΚΟ, με σκοπό να το πάρει πίσω από το κράτος. Τώρα, στην συγκεκριμένη περίπτωση, λόγω των προσώπων των συγγενικών που ήταν, και των φιλικών, να πω εδώ, που ήταν μέσα σε σπουδαίες θέσεις, φαίνεται ότι ο κατάλληλος έλεγχος δεν γινόταν ή κάναν τα στραβά μάτια, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί το δημόσιο με 9 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζουμε τώρα και πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ από το Crete TV και αφορά στις ρυθμίσεις που βρίσκονται στον ορίζοντα για τα κόκκινα δάνεια. Περισσότερες πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Το πρώτο βήμα για τις ρυθμίσεις κόκκινων δανείων νοικοκυριών και επιχειρήσεων κάνει η κυβέρνηση, καθώς σύντομα και με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου συγκροτείται κυβερνητικό συμβούλιο, το οποίο θα τρέξει στις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις και άλλες αποφάσεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η κυβέρνηση θα εισαγάγει τους όρους των ελάχιστων δαπανών διαβίωσης και των συνεργάσιμων δανειοληπτών. Εισάγονται βασικά δύο νέοι όροι για μια ρύθμιση που θα ξεκινήσει από τον Απρίλιο, πιθανότατα από ό,τι έβλεπα με βάση τα δημοσιεύματα και κάποιες εξαγγελίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εισάγονται λοιπόν δύο νέοι όροι. Το ελάχιστο εισόδημα διαβίωσης, το οποίο θα οριστεί από τα 600 έως τα 1000 ευρώ, και ένας δεύτερος όρος, ο συνεργάσιμος δανειολήπτης, που σημαίνει ότι ο δανειολήπτης ο οποίος επιθυμεί να μπει σε αυτή τη ρύθμιση θα πρέπει να παρέχει όλα τα στοιχεία τα οποία έχει διαθέσιμα στην τράπεζα προκειμένου να μπορέσει να υπαχθεί σε αυτή τη ρύθμιση. Όταν λέμε συνεργάσιμος δανειολήπτης εννοούμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αδυναμία να πληρώσουν το στεγαστικό, το καταναλωτικό τους δάνειο κυρίως, και ο οποίος δίνοντας αυτά τα στοιχεία και επικαιροποιώντας τα για μέχρι 15 μέρες μετά την στιγμή που θα ειδοποιηθεί, θα μπορεί να μπει σε αυτή τη ρύθμιση. Οι νέες ρυθμίσεις έρχονται ουσιαστικά να προσγειώσουν στην πραγματικότητα τα τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία γνωρίζουν πως μέρος των δανείων που έχουν χορηγήσει δεν πρόκειται να τους επιστραφεί, προσφέροντας παράλληλα μια σημαντική ελάφρυνση μέσω μικρότερων δόσεων και επιμήκυνση αποπληρωμής σε χιλιάδες δανειολήπτες που πιστεύετε ότι θα κάνουν χρήση άμεσα των ευεργετικών διατάξεων. Ούτως ή άλλως, οι τράπεζες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε δυσχερή θέση, γιατί έχουν δώσει κάποια δάνεια από τα οποία γνωρίζουν ότι μέρος αυτών δεν θα εισπραχθεί ποτέ. Οπότε αυτές είναι και οι μοναδικές ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν, προκειμένου από τη μία να ελαφρυνθεί ο δανειολήπτης, δηλαδή να επιμηκυνθεί και ο χρόνος αποπληρωμής, γιατί μέσα σε αυτές τις ρυθμίσεις εισάγεται και μια καινούργια ρύθμιση ακόμη, ότι το όριο ζωής του δανειολήπτη αυξάνεται από 75 στα 85 χρόνια όσον αφορά την αποπληρωμή του δανείου. Οι ρυθμίσεις αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή το αργότερο μέχρι τον Απρίλιο, με τους κόκκινους δανειολήπτες να καλούνται να σπεύσουν στα τραπεζικά ιδρύματα που χρωστάνε για να ενημερωθούν και να δηλώσουν υπαγωγή σε αυτές. Για αυτούς που αποδεδειγμένα δυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους, είναι πολύ πιθανό να υπαχθούν σε ένα πρόγραμμα προστασίας ή ακόμη να τύχουν ενός γενναίου κουρέματος. Από τη στιγμή την οποία θα δοθεί στην δημοσιότητα αυτό το νομοσχέδιο και πιθανότατα θα ψηφιστεί, θα υπάρξουν και οι ημερομηνίες στις οποίες ο κόσμος θα πρέπει να σπεύσει στις τράπεζες, προκειμένου
από τη μία, ναι, σίγουρα να ενημερωθεί και από τη δεύτερη να δηλώσει συμμετοχή, προκειμένου να μπορέσει να ελαφρυνθεί και να ουσιαστικά να μπορέσει να εξυπηρετήσει εν μέρη ξανά το δάνειό του. Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι για αυτούς που δεν θα μπορέσουν ή δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια για να μπορέσουν να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση, δηλαδή δεν υπάρχει καθόλου εισόδημα, πιθανότατα θα ακολουθηθεί κάποια πολιτική προστασίας απέναντι στην τράπεζα ή και σε ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις, για να μην παρανοηθεί αυτό, πιθανόν να υπάρξει και κούρεμα του αρχικού ποσού, αλλά μόνο κατά περιπτώσεις και μόνο σε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Στην ευχάριστη είδηση ότι με καθυστέρηση ενός περίπου χρόνου καταβλήθηκαν επιτέλους οι αποζημιώσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς όσων είχαν πληγεί από τις πλημμύρες στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, προέβη η Δημοτική Αρχή. Περισσότερες πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί από το thraki.tv. Με καθυστέρηση ενός περίπου χρόνου, οι πληγέντες από τα περσινά πλημμυρικά φαινόμενα που καταγράφηκαν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης έφτασε επιτέλους η στιγμή της αποζημίωσής τους. Τα χρήματα είχαν πιστωθεί από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς, αλλά κάποιες γραφειοκρατικές δυσκολίες εμπόδισαν τη χορήγησή τους και πλέον ξεπεράστηκαν και τα τελευταία εμπόδια και τα χρήματα μπήκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Όπως γνωρίζετε, ένα χρόνο περίπου πριν, στις 24 Ιανουαρίου του 2013 αλλά και στις 3 Μαρτίου του 2013, υπήρχαν δύο πλημμυρικές καταστάσεις στην περιοχή μας με σοβαρές συνέπειες και προβλήματα σε κατοίκους της περιοχής της Οδού Άβαντος και όχι μόνο. Έτσι, μετά από αυτοψία που έκανε η Επιτροπή Καταλογισμού, αν θέλετε, και απογραφής των ζημιών, άμεσα είχαμε ζητήσει περίπου στα τέλη Μαρτίου την καταβολή κάποιες αποζημίωσης προς τους ανθρώπους αυτούς όπως πραγματικά δικαιούνται. Λίγο καθυστερημένο, όπως γίνεται συνήθως, το Υπουργείο έστειλε τα χρήματα περίπου στο τέλος της χρονιάς, αλλά διαδικασίες γραφειοκρατικές που είχαν να κάνουν με την κατάθεση του προϋπολογισμού μας και την ανανέωσή του στις αρχές του χρόνου, είχαμε μια δυσκολία να καταθέσουμε τα χρήματα. Όμως σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι τα χρήματα κατατέθηκαν σήμερα στη τράπεζα. Οι αποζημιώσεις που δόθηκαν αφορούν 91 άτομα για την κάλυψη των άμεσων βιωτικών τους αναγκών και σε άλλα 30 για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων τους οικοσκευών. Συνολικά τα χρήματα που θα δοθούν ξεπερνούν τις 85.000 ευρώ και έστω και καθυστερημένα θα αποτελέσουν ένα σημαντικό βοήθημα στους πληγέντες από τα περσινά πλημμυρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα στην Οδό Άβαντος. Έτσι, 91 περίπου δικαιούχοι για τις πλημμύρες του Ιανουαρίου με ποσό περίπου 52.000 ευρώ συνολικά και άλλοι 30 δικαιούχοι για οικοσκευές με αντίστοιχο ποσό 32.000 ευρώ θα έχουν τα χρήματά τους στην τράπεζα από σήμερα. Άρα όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας μπορούν από αύριο το πρωί να πάνε στις τράπεζες όπου έχουν δώσει τους αντίστοιχους λογαριασμούς και να πάρουν αυτή την αποζημίωση. Περίπου είναι 546 ευρώ για την έκτακτη, αν θέλετε, άμεση βοήθεια αντιμετώπισης άμεσων αναγκών και από 800 ευρώ περίπου μέχρι 1.200-1.300 ευρώ για τις οικοσκευές ή τις ζημιές που έπαθαν στα σπίτια τους. Επομένως, τελείωσε και αυτό το πρόβλημα, αυτή η αναμονή και η αγωνία των συμπολιτών μας και μπορούν να πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται. Από την Αλεξανδρούπολη πάμε στην Κρήτη, όπου λιλιπούτοι οι μαθητές είπαν όχι στην καταστροφή χημικών της Συρίας δυτικά της Κρήτης. Περισσότερες πληροφορίες στο ρεπορτάζ από το Crete TV. Με παιδικά προσωπάκια που είπαν όχι στην καταστροφή των χημικών της Συρίας δυτικά της Κρήτης, γέμισε το πρωί η πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο. Οι μικροί διαδηλωτές από τον Ηπιακό Κέντρο Εκπαίδευση στο Περιβολάκι είπαν το δικό τους όχι στη νέα απειλή για την Κρήτη με τον δικό τους μοναδικό τρόπο. Εκπροσωπώ όλα τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας που θέλουν, αλλά ίσως δεν μπορούν να είναι αυτή τη στιγμή κοντά μας. Μαζευτήκαμε μικροί και μεγάλοι, γονείς και παιδιά, για να δώσουμε το παρόν. Ο στόχος μας είναι να δώσουμε το μήνυμα ότι εμείς τα μικρά παιδιά αγαπάμε τη φύση, σεβόμαστε το περιβάλλον, όχι χημικά στη Μεσόγειο, είναι απειλή στη ζωή μας. Οι 5χρονοι διαδηλωτές, συνοδευόμενοι από τους γονείς τους μάλιστα, συναντήθηκαν και με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον οποίο και επέδωσαν τη δική τους πρόταση στο πρόβλημα της μόλυσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τα χημικά. Είναι συγκινητικό που τα παιδιά σε τόσο μικρή ηλικία, με το μικρό ανάστημά τους, αλλά με τη μεγάλη, δυνατή και αληθινή φωνή τους, με την μεγαλοψυχία τους, δίνουν αυτό το μήνυμα. Αυτό είναι που αξίζει. Πέρα από αυτό υπάρχει ένας διδακτικός στόχος, να αγωνίζονται από τη μικρή τους ηλικία για
τα δικαιώματά τους. Και δικαίωμά τους είναι να ζουν σε ένα καθαρό περιβάλλον. Δικαίωμά τους είναι να έχουν το περιβάλλον τους καθαρό δίπλα τους. Να αναπνέουν, να κολυμπούν, να απολαμβάνουν. Για το σοβαρό αυτό ζήτημα, μάλιστα, προχωρούν αύριο σε κινητοποίησεις και οι σπουδαστές του ΤΕΙ Κρήτης. Διοργανώνουμε αύριο συλλαλητήριο στην Πλατεία Ελευθερίας στις 6.30 ώρα το βράδυ. Να καλούμε όλους τους φορείς του Ηρακλείου, ήδη έχουμε επευθυνθεί σε όλους τους φορείς, και ζητούμε να συμπαρασταθούν στον αγώνα μας κατά των χημικών. Να μείνουμε στην Κρήτη και σε ένα ρεπορτάζ που είδαμε έτσι και μας κίνησε το ενδιαφέρον, καθώς η διοίκηση του ΙΚΑ ζητάει από μητέρες που γέννησαν μετά τις 20 Νοεμβρίου του 2012 να επιστρέψουν το επίδομα του κετού. Εάν δεν το κάνουν αυτό, θα γίνουν όπως λένε κατασχέσεις σε περιουσιακά τους στοιχεία. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που ακολουθεί και επιστρέφουμε. Το επίδομα τοκετού που έλαβαν μετά τη γέννηση του παιδιού τους, αν πρόκειται για τοκετό μετά τις 20 Νοεμβρίου του 2012, ζητά τώρα πίσω η κυβέρνηση και συγκεκριμένα η διοίκηση του ΙΚΑ. Μητέρες που έχουν λάβει τα χρήματα του επιδόματος, αφού κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καλούνται τώρα μέσω γραπτής ειδοποίησης να τα επιστρέψουν. Διαφορετικά, αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, θα γίνει κατάσχεση περιουσιακών του στοιχείων. Την περασμένη εβδομάδα με ειδοποίησαν από το Ηράκλειο, γιατί εγώ μένω σε χωριό, ότι έχει έρθει μια ειδοποίηση και ο ταχυδρόμος δεν την παραδίδει στους οικείους μου. Υποχρεώθηκα να έρθω από το χωριό. Πήγα στο ταχυδρομείο, πήρα αυτή εδώ την ειδοποίηση ότι μετά από 15 μήνες μου ζητάνε να δώσω πίσω το επίδομα το κετού που πήρα νόμιμα, διότι όταν κατέθεσα τα χαρτιά μου γύρισε υπάλληλος και ρώτησε την προϊσταμένη της. Προϊσταμένη, τι κάνουμε εδώ? Πού γέννησε η κοπέλα? Στο μητέρα. Τότε τα δίνουμε. Ενώ συναδέλφου μου η γυναίκα γέννησε στις 26/11/12, πήρε τα χρήματα που δικαιόταν τότε τα 900 ευρώ και ήρθανε τώρα πριν 10 μέρες, τη στείλανε ένα χαρτί και τη ζητάνε πίσω τα χρήματα να δώσει τα 900 ευρώ. Τη στιγμή που δεν υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχει, ο κόσμος είναι σε μια κατάσταση πια που υποφέρει τόσο πολύ και την απειλάνε ότι ή κάνεις δώσεις τα λεφτά και τα δίνει πίσω ή θα τα στείλουν στην εφορία. Αν εντός 15 ημερών δεν τους δώσω τα 900 ευρώ θα μου κάνουν κατάσχεση. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, εγώ θα πληρώσω τα χρήματα που εγώ δικαιούμαι, που εγώ δούλεψα για να τα πάρουν αυτοί. Για ποιο λόγο? Ο κανονισμός που τέθηκε σε εφαρμογή από το Δεκέμβρη του 2012 ορίζει πως το επίδομα των 900 ευρώ δικαιούνται μόνο οι γυναίκες που γεννούν στο σπίτι. Έχω τον γιατρό μου στο μητέρα, ήμουν υποχρεωμένη να γεννήσω στο μητέρα για τη διασφάλιση της υγείας του παιδιού μου. Απαγορεύουν στις εγκυμονούσες να πάρουν τα χρήματα του τοκετού. Όσες γεννούν σε νοσοκομεία, είτε ιδιωτικά είτε δημόσια. Άλλο ένα αλλοπρόσαλο περιστατικό που δείχνει την ανικανότητα της κυβέρνησης να παλεύει σε τεράστια κοινωνικά προβλήματα. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Σωκράτης Βαρδάκης, που έχει γίνει δέκτης κι άλλων καταγγελιών από μητέρες το τελευταίο τριήμερο, ετοιμάζεται να καταγράψει και να συγκεντρώσει όλες τις περιπτώσεις και στη συνέχεια να κινηθεί νομικά, προκειμένου τα χρήματα να μην επιστραφούν. Θα συμβουλευτούμε κάποιους νομικούς, εάν μπορούμε να αντιπαρέλθουμε αυτό το τεράστιο ζήτημα. Φανταστείτε με αυτή την ανέχεια και τη φτώχεια, μια οικογένεια με άνεργους, 2-3 άνεργους σε κάθε σπίτι, να τους ζητούν τα 900, τα 800 ευρώ από την εγκυμοσύνη να τα γυρίσουν πίσω. Έχω την αίσθηση ότι κανείς δεν μπορεί να τα δώσει αυτά τα χρήματα πίσω. Να ανέβουμε τώρα και πάλι βόρεια και να πάμε στη Λαμία, όπου μπαράζ κλοπών σημειώνονται από ανήλικες δράστες. Ο λόγος για τρία παιδιά ηλικίας 13, 14 και 16 ετών, οι οποίοι το καθένα από αυτά τα παιδιά έχει καταλήξει σε ίδρυμα για διαφορετικούς λόγους. Το τελευταίο διάστημα έχουν προβεί σε αλλεπάλληλες κλοπές, έχουν κλέψει μηχανάκια, έχουν ανοίξει καταστήματα και σπίτια. Πριν από λίγες ημέρες η αστυνομία τους είχε συλλάβει και πάλι για διάρρηξη σε φαρμακείο στις Κομποτάδες και για κλοπή δίκυκλης μοτοσυκλέτας από πιλωτή πολυκατοικία στη Λαμία. Το βράδυ της Παρασκευής διέριξαν το σπίτι του αδερφού του 16χρονου στο κέντρο της πόλης, από όπου πήραν όλα τα χρυσαφικά και ό,τι άλλο μπορούσαν. Τον έναν από τους τρεις τον έπιασαν επί τόπου, ενώ τους άλλους δύο τους συνέλαβε και πάλι η αστυνομία λίγο αργότερα. Στο lamiareport.gr βρήκαμε το σχετικό βίντεο με τις δηλώσεις των συγγενών του ενός δράστη. Πάμε να δούμε τι είπανε στην κάμερα. Το που διαρρήξανε είναι αυτός ο πρώτος όροφος. Εδώ τα βρήκε και ο συμπεθερός μου.
Από ό,τι μου είπε εδώ... ένα πιτσιρικά κοιμόταν 3-4 μέρες εδώ. Ήταν κλειστό το σπίτι. Κλειστό, λείπουμε όλοι, και οι τρεις όροφοι κλειστοί. Α, και αυτά είχαν μπει και μένανε μέρες εδώ μέσα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εδώ ήταν κατάλημά τους κατά πάσα πιθανότητα, γιατί υπάρχουν από τσίγαρα καφέδες μέχρι, συγγνώμη, κιόλας προφυλακτικά. Εδώ μπήκανε και μπήκανε από την πίσω, πίσω πόρτα. Να άψουμε το φως εδώ. Έχουν σπάσει το κρεβάτι, γιατί είχαν κλείσει με το κρεβάτι το τζάμι, για να μην μπορούσαν να μπουν. Έχουν σπάσει το κρεβάτι, έχουν διαρρήξει τα παράθυρα, έχουν σπάσει το τζάμι, από ό,τι βλέπετε εδώ. Σπάσαν το κρεβάτι για να μπουν, ντουλάπες όλα αυτά είναι όλα πειραγμένα. Και εδώ από ό,τι βλέπετε έχουν το κατσαβίδι, εδώ έχουν το κατσαβίδι που μπήκαν μέσα. Εδώ πειράζει το κίνητο που το έχουν κάνει, πώς το κατάφερε. Εδώ είναι το κατσαβίδι που ανοίξανε. Εδώ είναι το κάγκελο που έχουν σπάσει, μην πειράξει το κίνητο. Όχι, και είναι και δύο ρόφοι ακόμη. Ξένα πράγματα, λεπτομέρεια από άλλα. Είχαμε βρει άλλες φορές, παλιές φορές, είχαμε βρει ένα μηχανάκι εδώ μέσα που το είχαν κλέψει. Εδώ μέσα. Το πάθανε, είχαν γεμίσει με σπρέι τα πράγματα. Λείπουμε κοντά ένα χρόνο από αυτό το σπίτι εδώ. Από ό,τι βλέπεις εδώ κάτω είναι από την πόρτα όλα. Γιατί η πόρτα ήταν ασφαλείας. Έχουν όμως βγάλει όλη την πόρτα, ήδη προσπαθήσαν. Είναι με πύρους η πόρτα. Έχουν βγάλει την πόρτα. Εδώ δεν έχουν μπει. Είναι όμως όλη η πόρτα. Γιατί δεν μπορέσαν να την ανοίξουν, είναι ασφαλείας, είναι με πύρους, έχει 6 πύρους. Έχουν ξυλώσει, αν δείτε εδώ πέρα, φαίνεται ότι είναι πιτσικαρισμένη η πόρτα. Εδώ έχουν σπάσει την πόρτα. Έχουν αφαιρέσει όλα τα χρυσαφικά από το παιδί. Μπήκαν εδώ, ήρθαν σε αυτό εδώ το κουμωδίνο. Έχουν αφαιρέσει τα χρυσαφικά που είχε η μικρή. Αν θα δείτε, έχουν αφήσει μόνο τα κουτιά. Μπορείτε να τα δείτε, είναι όλα ανοιχτά. Μην τα πιάνετε, ναι. Είναι άδεια. Μην τα πιάνεις, μην τα πιάνεις. Τα βλέπετε, είναι όλα άδεια. Τα είδαν αστυνομικοί πριν. Είναι όλα άδεια. Και αυτά εδώ. Τα κοίτα, άλλα τσιγάρα εδώ. Όλα αυτά είναι ξυλωμένα. Μένανε... Όλα, από ό,τι βλέπω, γάντια εδώ τα οποία δεν υπήρχαν. Αυτά τα γάντια δεν υπήρχαν εδώ πάνω, δεν ήταν. Και ντύματα εδώ τα οποία δεν υπήρχαν. Μας εντοπίσανε ο Ζουμπέθερος μας στις 7 η ώρα το απόγευμα, λόγω ότι δεν είχε μετά να μας ενημερώσει τηλέφωνο. Μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε ότι έχουν γίνει διάρρηξη στο σπίτι και στα τρία σπίτια και ότι μπήκε μέσα και βρήκε το γιο του, ο οποίος, γιος του είναι στο ορφανοτροφείο Λαμίας, Αρένων, και εδώ θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Θεολογίτη, τον εισαγγελέα Λαμίας, να επέμβει σε όλο αυτό το θέμα. Νομίζω ότι είναι της αρμοδιότητάς του. Τα βρήκε μέσα. Είδε ότι τα σπίτια ήταν διαρριγμένα όλα, μας ενημέρωσε, ήρθαμε, καλέσαμε την αστυνομία, μας είπαν να μην μπούμε μέσα, περιμέναμε, ήρθε η αστυνομία, είδε το τι γίνεται μέσα στο σπίτι. Τώρα τον πιτσιρίκο, εκείνη την ώρα του μεταξύ ήρθανε για να ξαναρθούν στο σπίτι, γιατί εδώ είχαν κατάλημα. Τους είδαμε, τους κυνηγήσαμε, πιάσαμε τον έναν εμείς, με την βοήθεια του κόσμου βέβαια, μπροστά στο Μαρινόπουλο. Τον έναν τον έπιασε η αστυνομία κάπου εκεί στο Δέλτα. Και μένει ένας ακόμη. Παλιότερα είχατε βρει και ένα μηχανάκι ακόμα. Ένα μηχανάκι το οποίο είχαν πάρει, το είχαν φάρει εδώ, επάνω σε αυτόν τον όροφο, στον πρώτο. Το είχαν βάψει από την αρχή και από εκεί και μετά εξαφανίστηκε. Τι έγινε δεν ξέρω. Έχει γίνει και άλλη διάρρηξη από ό,τι ξέρουμε με τα ίδια παιδιά στις Κομποτάδες και αφαιθήκανε. Δεν νομίζω να είναι αυτό πρέπον. Εντάξει, δεν λέμε να δικάζονται, αλλά αν τώρα δεν κόψουμε τα κεφάλια από ορισμένα πράγματα που κάνουν, αύριο θα γίνουν πλευναίοι σύνδρες, θα μας φάνε. Λοιπόν, αν δεν προλάβουμε το κακό στην αρχή, αργότερα γίνεται χειρότερο. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνει. Τώρα δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα υπάρχει νόμος, υπάρχει κράτος. Ας πράξουν, δεν ζητάω κάτι, αλλά εμένα δεν μπορεί κανένας να μου επιστρέψει αυτή τη στιγμή τα χρυσαφικά της κόρης μου. Και πολύ περισσότερο τα χρυσαφικά από ένα μωρό που είναι 8 μηνών και του τα πήραν όλα. Ό,τι του είχε δώσει ο κόσμος και ό,τι του είχε βάλει μέχρι που έγινε 8 μηνών, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Εμένα ποιος μπορεί να μου τα γυρίσει πίσω. Μπορεί να μου τα γυρίσει κανένας πίσω αύριο να τα δώσω αυτό το μωράκι. Όχι βέβαια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν έχουμε από τίποτα άλλο. Έφοδο πραγματοποίησε η Ελλάς σε κτίριο που στεγάζεται σύνδεσμος φιλάθλων στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν δύο ξυλινά ρόπαλα, πλαστικοί σωλήνες, σιδερογραφιά και γυάλινες φιάλες.
συνελήφθησαν συνολικά 4 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία με τις κατά περίπτωση κατηγορίες της παράβασης του νόμου περί ερασιτεχνικού επαγγελματικού αθλητισμού, περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων, περί βεγγαλικών και φωτοβολίδων. Συγκεκριμένα στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροδέματα ινδικής κάναβης, μία σιδηρογροθιά και ένας ναυτικός πυρσός και ένα κατσαβίδι. Ακολούθησε έρευνα στους χώρους του συνδέσμου όπου εντοπίστηκαν 2 ξύλινα ρόπαλα όπως σας είπα, 2 πλαστικοί σωλήνες ρόπαλα, 1 σωλήνας εκτόξευσης πυροτεχνημάτων, πλήθος γυάλινων φιαλών, κράνη μοτοσυκλετιστών. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης. Να πάμε τώρα στην Λάρισα και σε ένα φωνικό. Όταν ένας άντρας σκότωσε τη σύζυγό του με μία μαχαιριά. Περισσότερες πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί από το κανάλι TRT. Με μία μαχαιριά στην κοιλιά, 73χρονος Λαρισαίος έκοψε το νήμα της ζωής της σύζυγου του στη διάρκεια ενός καυγά. Το ζευγάρι συχνά καυγάδιζε σύμφωνα με τους γείτονες. Χθες το μεσημέρι, γείτονες και ταξιτζίδες που βρίσκονταν στην πιάτσα που λειτουργεί απέναντι από την πολυκατοικία που διέμενε το ζευγάρι στην πλατεία Ταχυδρομείου, άκουσαν φωνές. Ο καυγάς ήταν έντονος, μέχρι που κάποια στιγμή έγινε το μοιραίο. Η 69χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως υπέκυψε στο τραύμα της. Γνωρίζετε το ζευγάρι? Πολύ καλά. Ακούσατε χθες κάτι? Χθες έτυχε να μην δουλεύω εγώ, αλλά τους ξέρω πολύ καλά από άλλα χρόνια, γιατί εδώ κάνω πιάτσα. Εντάξει. Είχαν τώρα προβλήματα. Είχαν προβλήματα, γιατί το συγκεκριμένο άτομο φαίνεται είχε κάποια νεύρα και ξεσπούσε συχνά και στη γυναίκα του και άλλο. Τους γνωρίζετε κι εσείς? Όπως τον βλέπω. Χρόνια στη γειτονιά, οπότε ήταν γνωστό πρώτο. Τα ίδια, όπως είπε συνάδελφος. Δεν αλλάζει κάτι. Τι σας είπε εδώ η γειτονιά με ανθρώπους που μιλήσατε, τι έγινε χθες, τι άκουσαν? Ακούσαμε φωνές ξαφνικά κάποια στιγμή από το διαμέρισμα, έντονες λογομαχίες και μετά κάτι περνάει, κάποιος ειδοποίησε τώρα κάτι κάποιον, γιατί άρχισε να φωνάζει η γυναίκα αυτού. Ο θήτης δεν παραδέχεται στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τη σύζυγό του και υποστηρίζει ότι ήταν ένα ατύχημα. Στο σπίτι του ζεύγου, στον συνταξιούχων, βρέθηκε το μαχαίρι. Σε κατάσταση σοκ, χθες το βράδυ, ο 73χρονος, που αντιμετωπίζει και σοβαρό πρόβλημα υγείας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και σήμερα επέστρεψε στην αστυνομική διεύθυνση Λάρισας. Νομίζω ήταν υποκράτηση εδώ στο διαμέρισμα. Και το αστυνοφόρο νομίζω ήρθε το βράδυ και πήρε τον ίδιο. Να πάμε τώρα στην Καρδίτσα, όπου οι καταστηματάρχες αντιδρούν για τον αντικαπνιστικό νόμο και υποστηρίζουν ότι έχει μειωθεί ο τζίρος τους. Περισσότερες πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και αυτό από το κανάλι TRT. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και αναψυχής συγκεντρώθηκαν χθες βράδυ για να συζητήσουν τα προβλήματα που δημιούργησε τις τελευταίες ημέρες στα καταστήματα της πόλης η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Οι καταστηματάρχες υποστηρίζουν ότι ο τζίρος τους μειώθηκε κατακόρυφα και πως ο νόμος πάσχει και θα πρέπει να υπάρξει επανεξέτασή του. Μάλιστα τονίζουν ότι θα συμμετάσχουν σε πανθεσσαλική σύσκεψη που θα γίνει τη Δευτέρα, όπου θα αποφασιστούν κινητοποιήσεις. Ήδη έχει επιφέρει αναστάτωση και έντονο προβληματισμό στις τάξεις των καταστηματαρχών εστίασης. Ήδη παρατηρούνται δυσλειτουργία σε όλα τα καταστήματα. Ο δε τζίρος συνεχώς σημειώνεται και συρρυκνώνεται, ο ήδη προβληματικός τζίρος. Είχαν κατατεθεί από την πρώτη στιγμή από το 2010 με την ψήφιση του αντικαπνιστικού νόμου διάφορες προτάσεις, οι οποίες ποτέ δεν εισακούστηκαν. Εμείς θέλουμε, όπως δίνει τη δυνατότητα σε κάποιες κατηγορίες καταστημάτων, κέντρα διασκέδασης, καζίνο, η δυνατότητα στο να τοποθετηθούν στην κατηγορία μη ή καπνιζόντων, να δοθεί τη δυνατότητα και σε εμάς. Δεν είναι δυνατόν το τσιγάρο στην προκειμιστημία περίπτωση να έχει ευεργετικές ιδιότητες και σε εμάς καταστροφικές? Όχι. Θέλουμε να δοθεί αυτή η δυνατότητα από τη μία. Από την άλλη υπάρχει και μια άλλη πρόταση στο κάθε μαγαζί να τεθεί ένας χώρος για καπνίζοντες. Σε μια αναλογία, παράδειγμα, 70% μη καπνίζοντες, 30 καπνίζοντες. Δεν μπορούμε να πετάξουμε με τη μία έξω τους πελάτες μας, οι οποίοι καπνίζουν και οι οποίοι είναι ένας αρκετά σεβαστός αριθμός πελατών. Την Δευτέρα έχει προαναγγελθεί μια συνάντηση του Πανθεσσαλικού Συντονιστικού Οργάνου των Καταστημάτων Εστίασης. Και εκεί θα πάρθει μια απόφαση για το είδος των κινητοποιήσεων που θα ακολουθούν τουλάχιστον σε πανθεσσαλικό επίπεδο. Να φύγουμε όμως από την Ελλάδα και να πάμε στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ουκρανία και την πρωτεύουσά της στο Κίεβο. Συγκλονισμένος είναι όλος ο πλανήτης με τα αιματηρά επεισόδια που συμβαίνουν στην πλατεία Ανεξαρτησίας εκεί τα τελευταία 24 ώρα.
Οι αντικυβερνητικοί και οι φιλοευρωπαίοι διαδηλωτές έπειτα από λίγες ημέρες ανάπαυλα βγήκαν την Τρίτη εκ νέου στους δρόμους και από εκείνη τη στιγμή μέχρι και τώρα τα όσα έχουν διαδραματιστεί πραγματικά δεν έχουν προηγούμενο. Από τις εχθροπραξίες τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, εκ των οποίων 16 διαδηλωτές και 9 αστυνομικοί, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Την ίδια ώρα 241 άτομα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομεία. Ο πρόεδρος Γιαννούκοβιτς έχει κάνει έκκληση να σταματήσει η αιματοχυσία και κατηγορεί την αντιπολίτευση για απόπειρα κατάληψης της εξουσίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τους ηγέτες της αντιπολίτευσης ότι κάλεσαν τους ριζοσπάστες της πλατείας της Ανεξαρτησίας σε ένοπλο αγώνα πριν καν αρχίσει η χθεσινή κοινοβουλευτική συνεδρίαση που θα μπορούσε να εγκρίνει τους νόμους οι οποίοι θα άλλαζαν την Ουκρανία. Απέκλεισαν το κοινοβούλιο και απέτησαν όλη την εξουσία για την αντιπολίτευση και αμέσως τόνισε ο Γιαννούκοβιτς στο διάγγελμά του προς τα έθνος. Χωρίς εντολή από το λαό, αυτοί οι αυτοαποκαλούμενοι πολιτικοί άνδρες επιχείρησαν να καταλάβουν την εξουσία, παραβιάζοντας το Σύνταγμα με βιαιότητες και δολοφονίες, δήλωσε αναφερόμενος στις προχθεσινές αιματηρές συγκρούσεις στο Κίεβο. Ο Ουκρανός πρόεδρος απείλησε με διώξεις τους ηγέτες της αντιπολίτευσης, οι οποίοι ξεπέρασαν τα όρια με τις βίαιες απόπειρες κατάληψης της εξουσίας. Ήδη από το απόγευμα της Τρίτης, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάθριν Άστον είχε δηλώσει πολύ προβληματισμένη από την κλιμάκωση της βίας στο Κίεβο. «Είμαι πολύ προβληματισμένη από την ανησυχητική κλιμάκωση στο Κίεβο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. «Καταδικάζω κάθε χρήση βίας. Καλώ τις Ουκρανικές αρχές να αντιμετωπίσουν τις αιτίες της κρίσης» και το τόνισε με νόημα. Αξιωματούχοι τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των κρατών μελών της καλούν σε αυτοσυγκράτηση ενώ αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Γιαννούκοβιτς θα πρέπει να αποχωρήσει και να σχηματιστεί μια κυβέρνηση ενότητας. Μάλιστα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποκλείουν να υπάρξουν και κυρώσεις στην Ουκρανία, εάν δεν σταματήσει η βία στη χώρα. Η Ρωσία από μεριά της ανακοίνωσε ότι θα χορηγεί στην Ουκρανία μια νέα ένεση ρευστότητας ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να στηρίξει την οικονομία της χώρας και να ενισχύσει τον πρόεδρο Βίκτορ Γιαννούκοβιτς, ο οποίος εδώ και 12 εβδομάδες είναι αντιμέτωπος με τις μαζικές κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας. Με την αντιπολίτευση που έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμμάχων της να πιέζει σφιχτικά τον Γιαννούκοβιτς για να επιτρέψει να σχηματιστεί μια ανεξάρτητη κυβέρνηση, το Κρεμλίνο έχει υπενιχθεί ότι ένα συμφωνημένο δάνειο ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα πάγωνε, εκτός εάν εκείνο σχημάτιζε μια κυβέρνηση αποδεκτή για τη Μόσχα. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός Μίκολα Αζάροφ και η κυβέρνησή του παραιτήθηκαν πριν από 3 εβδομάδες σε μια προσπάθεια να κατευνάσουν την οργή των διαδηλωτών. Εν όψει ωστόσο μια συνεδρίαση του Κοινοβουλίου, όπου αναμένεται να συζητηθούν οι προοπτικές για μια νέα κυβέρνηση, ο Υπουργός Οικονομικών της Ρωσίας Αντόφ Σιλουάνοφ δήλωσε ότι η Μόσχα θα αγοράσει από την Ουκρανία κρατικά ομόλογα αποτιμημένα σε ευρώ ύψους 2 δις δολαρίων έως το τέλος της εβδομάδας. Ερωτηθείς για το ύψος και το χρονοδιάγραμμα της καταβολής μιας νέας δόσης βοήθειας, ο Υπουργός απάντησε, όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, αυτή την εβδομάδα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Πηγή της Ουκρανικής κυβέρνησης είπε ότι τα χρήματα από τη Ρωσία αναμένεται να είναι διαθέσιμα σήμερα. Η Μόσχα συνήψε μια συμφωνία το Δεκέμβριο με το Κίεβο για τη χορήγηση ενός δανείου ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, που βρισκόταν στο χείλος της πτώχευσης και ήδη έχει εκταμιεύσει 3 δις στα τέλη Δεκέμβρη. Η ένταση ωστόσο παραμένει στα ύψη, καθώς η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Ουκρανό πρόεδρο και τους συμμάχους του ότι καθυστερούν τις διαπραγματεύσεις που θα τον οδηγήσουν να απεμπολίσει τις δικτατορικές εξουσίες του, όπως τις χαρακτηρίζουν. Οι πολίτες επιθυμούν την πλήρη επανακίνηση του συστήματος, αυτό είναι το κύριο, δήλωσε ο Βιτάλι Κλίτσκο, πρώην πυγμάχος, ένας εκ των τριών σημαντικότερων ηγετών της αντιπολίτευσης που ασκούν πιέσεις για την επιστροφή σε ένα παλιό σύνταγμα που θα αφαιρέσει τον έλεγχο της κυβέρνησης και της δικαστικής εξουσίας από τον πρόεδρο. Κάθε μέρα οι πολίτες του Κιέβου βρίσκονται στην πλατεία της Ανεξαρτησίας. Εχθές το βράδυ κιόλας βλέπουμε και live εικόνες από το zoukla.gr. Παρόλη τη βροχή δεν είχαν πτωηθεί. Θα πάμε να δούμε τώρα ένα βίντεο που η κάμερα έχει καταγράψει ό,τι ακριβώς συμβαίνει από τις αιματοχυσίες στην πλατεία Ανεξαρτησίας. Με αμύωτη ένταση συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομία στο Κίεβο.
Η πλατεία Ανεξαρτησίας μετατράπηκε σε πεδίο μάχης όταν οι δυνάμεις ασφαλείας εισέβαλαν στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων. Ο απολογισμός τραγικός. Επίσημες πηγές ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών στους 25, ανάμεσά τους και 9 αστυνομικοί. Μετά τις άκαρπες διαβουλεύσεις με τους ηγέτες της αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος Βίκτορ Γιανουκόβιτς απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση μέσω μαγνητοσκοπημένου μηνύματος. Απευθύνω έκκληση στους ηγέτες της αντιπολίτευσης που ισχυρίζονται ότι αναζητούν μια ειρηνική επίλυση της κρίσης. Πάρτε ξεκάθαρες αποστάσεις από τα ακραία στοιχεία που επιδιώκουν την αιματοχυσία και συγκρούονται με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Σε περίπτωση που δεν το πράξουν, πρέπει να παραδεχτούν ότι υποστηρίζουν τις ακραίες δυνάμεις. Τότε θα αλλάξει και η δική μας στάση απέναντί τους. Πίσω από την πρώτη γραμμή, απλοί πολίτες κάθε ηλικία σχηματίζουν ανθρώπινη αλυσίδα και μεταφέρουν πολεμοφόδια στα οδοφράγματα, όπου διαδηλωτές και αστυνομία συγκρούονται σώμα με σώμα. Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν καταλάβει το 1 τρίτο της πλατείας Ανεξαρτησίας, αλλά δεν έχουν καταφέρει να διαλύσουν τις κινητοποιήσεις. Διαδηλωτές συνεχίζουν να καταφθάνουν και ετοιμάζονται για ένα δεύτερο γύρο συγκρούσεων. Να αλλάξουμε όμως κλίμα και να πάμε στις ακτές του Μαλίμπου, όπου κάτι ψαράδες νομίζαν ότι έχουν πιάσει την κυριολεξία το ψάρι από το κεφάλι, μέχρι ότου να εμφανιστεί μία φάλαινα η οποία το καταβρόχθησε. Ας δούμε τις σχετικές εικόνες. What's a halibut think of this whole deal? Oh! Oh! Oh my God! Are you kidding me? Want me to leave it there? Yeah, leave it there. Leave it there. Oh, here's my ring. Oh, dude, where's Jason? There's Jason's. Τρομοκρατήθηκαν, αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι της Καλιφόρνια θα πρέπει να είναι συνηθισμένοι και πιο ψύχρεμοι, γιατί έχουν ζήσει και χειρότερες καταστάσεις. Να πάμε τώρα σε ένα ρεπορτάζ του Βασίλη Σαριμπαλίδη, που νομίζω ότι στις γυναίκες θα φανεί πιο χρήσιμο, γιατί οι άντρες λίγο πολύ με τα αυτοκίνητα το έχουν το άθλημα. Θα δούμε λοιπόν ένα ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην εκπομπή Magazine Life με την Kim Killian και ο Βασίλης θα μας εξηγήσει τι σημαίνουν αυτά τα λαμπάκια που είναι και πολλά σε ένα καντράν αυτοκινήτου όταν αναβοσβήνουν. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο για να ανταπεξέλθουμε στις καθημερινές μας ανάγκες. Την ώρα όμως που οδηγούμε, εμφανίζεται μία ένδειξη. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μας προβληματίσει. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε? Να σταματήσουμε το αυτοκίνητο. Να συνεχίσουμε την πορεία μας. Πάμε τώρα να μάθουμε ποια είναι τα πιο γνωστά λαμπάκια ενδείξεων και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση που θα μας τύχει. Ένδειξη κινητήρα. Άμα θα σας εμφανιστεί αυτό το λαμπάκι στο καντράν του αυτοκινήτου, πάει να πει ότι οι εκπομπές ρήπων είναι πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Συνήθως συμβαίνει γιατί το καύσιμο το οποίο έχουμε βάλει δεν είναι ποιοτικό. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε σε αυτή την περίπτωση είναι να επισκεφτείτε το συνεργείο. Αν τώρα μας εμφανιστεί το λαμπάκι της ένδειξης του λαδιού, σημαίνει πολύ απλά ότι η στάθμη του λαδιού δεν είναι στο σωστό σημείο. Να ξέρετε ότι είναι μια πολύ σοβαρή ένδειξη και μπορεί να μας δημιουργηθεί μεγάλη ζημιά στον κινητήρα αν δεν επισκεφτούμε πολύ γρήγορα ένα συνεργείο. Τώρα, η ένδειξη των φρένων μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Το σύνηθες είναι η στάθμη των υγρών του φρένου να είναι χαμηλή, όμως στα σύγχρονα αυτοκίνητα υπάρχει και η περίπτωση να μας ενημερώνει ότι θέλουμε αλλαγή στα τακάκια. Η ένδειξη για τους αλλοκαθαριστήρες είναι κάτι το οποίο δεν επηρεάζει την ασφαλειά μας. Τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει να γεμίσουμε με νερό ή κάποιο ειδικό υγρό το μπουκαλάκι που ρίχνει νερό στα ψηλιστήρια. Επειδή οι ελληνικοί δρόμοι είναι πολύ κλειστεροί, στα καινούργια αυτοκίνητα ανάβει συνεχώς ένα κουμπάκι με την ονομασία ESP. Αυτό στην ουσία μας βοηθάει
ούτως ώστε το αυτοκίνητο να παραμένει στην πορεία του και να μην βγούμε εκτός δρόμου. Να σας πω τώρα και κάτι άλλο που έχει να κάνει με τη θερμοκρασία. Αν δείτε ότι η θερμοκρασία του αυτοκινήτου έχει ανέβει, αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να σταματήσετε στην άκρη του δρόμου και να καλέσετε την οδική βοήθεια. Τόσο απλά. Ένδειξη πίεσης ελαστικών. Να το πω απλά. Μας ενημερώνει για τον αέρα που έχει μέσα το ελαστικό. Αν είναι αυτός που πρέπει ή όχι. Σταματάμε στο πρώτο βουλκανιζατέρ και κάνουμε τον απαραίτητο έλεγχο. Και επειδή οι απορίες και οι ενδείξεις ενός αυτοκινήτου είναι πάρα πολλές, τη λύση μπορείτε να τη βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης ενός αυτοκινήτου. Όλα το έχουν και εδώ πέρα να είστε σίγουροι ότι και θα διαβάσετε τα πάντα, θα δείτε τα πάντα και θα λύσετε κάθε απορία σας. Αυτά και από τον Βασίλη Σαριμπαλίδη και κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ευχάριστες ή δυσάρεστες οι ειδήσεις, όταν η επικαιρότητα τρέχει, την ακολουθούμε κι εμείς. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, πάλι εδώ στις 2 η ώρα, 2 με 3, στην εκπομπή Infotainment. Καλή Τσικνοπέμπτη και πάλι, χρόνια πολλά, να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα με την οικογένειά σας και τους φίλους σας. Από εμένα και τον Ανέστη, καλό σας απόγευμα.